Τα χειρότερα. Για πάμε τώρα. Στον Παπαχάρλεϊ, τι ακριβώς έγινε, για να θυμίσουμε ποιος είναι ο Παπαχάρλεϊ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Για θύμισε τον κόσμο λίγο την ιστορία του για να καταλάβουν ποιος είναι ο άλλος που βλέπουμε. Ποιος είναι ο ιερέας. Γνωστός στο Πανελλήνιο επειδή ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή του, σωστά. Ακριβώς, ναι. Και επειδή οδηγεί σε μια δεύτερη. Εγώ μιλάω. Ναι, σε ακούμε, Αντώνη. Ναι, βρίσκεται σε μια δεύτερη σχέση μετά από το διαζύγιο που είχε με την πρώην σύζυγό του. Με την νέα γυναίκα του έχουν και ένα παιδάκι μάλιστα. Η ελληνική εκκλησία δεν το δέχεται. Αυτό το παρατέθηκε στο επισκοπικό δικαστήριο εδώ από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, η οποία δήλωσε αναρμόδια και έστειλε την υπόθεση στο συνοδικό δικαστήριο, το οποίο προχθές σε πρώτο βαθμό αποφάσισαν να το επιβάλλει τη σκληρότερη ποινή, την καθαιρέσεως. Και πρέπει τώρα ο ίδιος, όπως δήλωσε, έχει ασκήσει έφεση να πάει στο δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο, το οποίο θα κρίνει τελικά αν θα διατηρήσει την ιεροσύνη του ή όχι. Και τον κατηγόρησαν για πορνεία. Την ποινή που του βάλετε σε κληρικούς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά δεν ήταν έγκλημα. Τον ήθελε να. Τον χώρισε η γυναίκα του. Έφτιαξε ξανά τη ζωή του. Ήθελε να παντρευτεί. Υπήρχε εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του, δημοσιοποιώντας το θέμα του. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία. Σωστά, Αντώνη Φωκίδη. Και τον αγαπάνε. Έτσι ακριβώς και μετά το αποκλειστικό δημοσίευμα στο Μάι Βόλος για την ποινή της καθαιρέσεως στον πατέρα Γιώργη, υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook, όπου και ο ίδιος ανακοίνωσε το επιτίμιο που το επιβλήθηκε, και είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση αυτή του συνοδικού δικαστηρίου και ζητούν να ανακληθεί. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω, γιατί η Εκκλησία έχει ιερούς κανόνες, ότι εάν δεν είχε συμβεί αυτή η απροσδόκητη εγκυμοσύνη, ίσως με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προωθείται, επειδή απαγορεύεται μέχρι τώρα ο γάμος ιερέων, εάν έχουν χωρίσει και τους δίνει, εάν έχουν χειρεύσει και τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω όμως ότι η προγαμιαία σχέση που έκανε με αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη οδήγησε το συνοδικό πλέον δικαστήριο των επισκόπων να πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί δεν είναι καλό παράδειγμα για την Εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ζήτησε. Το έργο του είναι καταπληκτικό. Ο άνθρωπος επειδή ζήτησε να παντρευτεί τη γυναίκα με την οποία έχω φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Σας εξηγώ ότι εδώ είναι, ότι αν γίνει αυτό το παράδειγμα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Εκκλησία. Μάλιστα. Αντώνη Φωκίδη, πάντως έχει ξεσπάσει. Το λέω με όλη την αγάπη. Θύελ αντιδράσεων όμως. Με αυτή την απόφαση. Ναι. Υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης στον πατέρα Γιώργη και να πούμε ότι δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Πολλοί περίμεναν την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία θα ακολουθούσε το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και θα επέβαλε αυτή την ποινή για το παράπτωμα στο οποίο παρέπεσε ο πατέρας Γιώργος. Μάλιστα. Και να πούμε ότι δεν ήταν ανεπιθύμητη και ευνίδια η εγκυμοσύνη, γιατί ο πατέρας Γιώργος είναι με αυτή τη γυναίκα, θέλει να φτιάξει την οικογένειά του. Το αποτέλεσμα, αγαπητέ, μετράει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε ένα παιδάκι στον κόσμο και τι είναι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Εγώ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στέκομαι στο πλευρό του. Και εγώ στέκομαι, αλλά στέκομαι στο πλευρό του και το κοιτάμε λίγο ανθρώπινα τα πράγματα τώρα. Έτσι. Τι προτιμάμε. Οικογενειάρχης ήθελε, να φτιάξει οικογένεια ήθελε. Κύριε να φτιάξει οικογένεια. Να αλλάξει όλο το εκκλησιαστικό. Σε μια χώρα που έχουμε υπογεννητικότητα. Και σε μια εκκλησία χώρα γεμάτη σκάνδαλα, δυστυχώς. Πρέπει να αποφασίσει εδώ, η εκκλησία εδώ, τι θέλει. Εδώ, όταν έχουμε ακούσει για άλλους να κάνουν έκτροπα, εκεί δεν μιλάει κανένας. Όργια. Καθαίρεσαν όμως τον παπά επειδή ήθελε να παντρευτεί τη γυναίκα που απέκτησε μαζί παιδί. Και τον κατηγόρησε για πορνεία. Εγώ ειλικρινά στέκομαι στο πλευρό του γιατί πραγματικά δεν έκανε έγκλημα. Φαίνεται ένα ξύμιο άνθρωπο. Δεν έκανε έγκλημα. Δεν ήξερε του νόμου αυτού. Εμείς μιλάμε για την ανθρώπινη πλευρά. Ειλικρινά, σαν άνθρωπο. Εμείς ως άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε δικαστές. Εγώ μιλάω από τη μεριά της Εκκλησίας. Δεν είμαι εγώ ο νομικός εκπρόσωπος. Σας λέω τι γίνεται. Και είπε ο αγαπητός δημοσιογράφος ότι το περιμένανε γιατί σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Ανθρώπινα γίνεται κάθε μέρα. Και πάνε στην Εκκλησία και παντρεύονται και 8 και 9 μηνών. Έτσι.
Από την άλλη μεριά όμως, σας λέω, η Εκκλησία πρέπει να το λύσει αυτό το θέμα. Να το λύσει, γιατί είναι άνθρωποι, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε. Ωραία. Αντώνη Φωκίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως το κύμα συμπαράστασης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Είναι εξαιρετικό σαν. Συμπεραστέκονται σε αυτόν τον ιερό, ο οποίος μόνο καλό έχει κάνει στην ορία του. Έχει φέρει την νεολαία, έχει φέρει τον κόσμο στην Εκκλησία. Τι κάνοντας, διαδίδοντας το λόγο του Θεού και μαθαίνοντας στους νέους το πώς να αγαπήσουν την Εκκλησία. Και είναι δυσάρεστο να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αγώνα για να μάθουν στη νεολαία και στα μικρά παιδιά για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία να υπάρχει η καθαίρεσή του. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Εμείς το κοιτάμε από την ανθρώπινη πλευρά και πραγματικά τη στιγμή που άλλοι έχουν κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων και σεξουαλικών σκανδάλων με παιδιά να είναι στις θέσεις τους. Και εδώ ο Παπαχάρλη να τον έχουνε. Εγώ έχω μια απορία όμως, κύριε Καμπούρη. Αφού είναι ένας δραστήριος άνθρωπος, φαίνεται αγαπητός, έξυπνος, δεν ήξερε τον νόμο και να φροντίσει πριν κάνει το παιδί να παντρευτεί. Δεν μπορούσε να το αποκρύψει. Δεν μπορούσε να το αποκρύψει. Πάντως για να το γιατί να κάνει, γιατί να κάνει απάτη. Ήταν ξεκάθαρος. Αυτό, Φίλιππε. Λέει, γεννάμε, γίνει το παιδάκι μου, θέλω να παντρευτώ τη γυναίκα με την οποία ζω μαζί τη και δεν το κρύβω. Δεν έχει αλλάξει ακόμα το πλησιαστικό δίκαιο για να παντρευόταν έτσι. Μένουμε εδώ, τέλος. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε τώρα μέχρι το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί γίνεται χαμός στην Ελληνική.